Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Με λύπη μου, κύριοι συνάδελφοι, διαπιστώνω ότι η σημερινή συζήτηση, κορυφαία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, διεξάγεται εν μέσω μιας δημοκρατικής εκτροπής, εν μέσω συντριπτικών καταγμάτων στο κράτος δικαίου και καταπάτησης των θεσμών. Έχουμε ένα κράτος, παύλα, παρακράτος. Δεν μπορούμε να το πούμε παρακράτος, διότι είναι το ίδιο το κράτος. Έχουμε ένα κράτος τέρας. Ένα κράτος που ακολουθεί πρακτικές που σε ορισμένες περιπτώσεις προσυδειάζουν σε πρακτικές μαφίας. Ο κύριος Μητσοτάκης τα είχε όλα. Έλεγχο σε συντριπτικό βαθμό της πληροφόρησης. Κατάληψης του κράτους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης. Τα είχε όλα, αλλά ήθελε παραπάνω τις υποκλοπές για να τους κρατάει όλους στο χέρι, να τους εκβιάζει, να επιβάλλει την ομερτά της σιτσιγκελιάνικης μαφίας. Ό,τι μαθαίνουμε και ό,τι αποκαλύπτεται, αποκαλύπτεται κυρίως απ' έξω. Η κυρία Καϊλή είχε την ατυχία να αποκαλύψουν όσα τις καταμαρτυρούν έξω. Άμα ήταν μέσα, το πολύ πολύ να την πλήρωνε ο δικαστής που είχε την αυθάδεια να την ελέξει. Ο κύριος Μητσοτάκης άλλαζε τους νόμους για την ΕΕΠ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτός είναι ο νόμος, λετάτε στη ΜΟΑ, αυτός είναι το κράτος και τώρα έχει ολόκληρη την ευθύνη. Κύριοι συνάδελφοι, αυτό το καθεστώς πρέπει να γκρεμιστεί. Πρέπει να γκρεμιστεί με κατεύθυνση τη δημιουργία. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να αναφερθώ σε ένα ποίημα του Κωστή Παλαμά. Εγώ είμαι ο γκρεμιστής, γιατί εγώ είμαι ο κτίστης. Ο διαλεκτός της άρνησης και ο κρυβογιός της πίστης. Κι αν είμαι της νύχτας βλαστός, του χαλασμού πατέρας, πάζα κοιτάζω προς το φως το απόμακρο της μέρας. Κύριε συνάδελφοι, εδώ πρέπει να γίνει χαλασμός όπως τον περιγράφει ο Κωστής Παλαμάς. Δεν μπορεί άλλο ο κύριος Μητσοτάκης να μας κοροϊδεύει μπροστά στα μάτια μας. Δεν μπορεί άλλο να υποτιμάει την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Αν είναι να έρθει το απόγευμα και να το βάλει στα πόδια όπως το έβαλε την προηγούμενη φορά όταν του τέθηκαν οι ερωτήσεις, καλύτερα να μην έρθει εδώ μέσα. Και ο χαλασμός αυτός, επαναλαμβάνω, πρέπει να γίνει όπως τον περιγράφει ο Κωστής Παλαμάς. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Η περιφέρεια αργοσβήνει. Σφαδάζει το Λοκαρνανία κάτω από το βάρος πολλαπλών κρίσεων. Η περιφέρεια γενικώς, εκεί που δεν υπάρχει τουρισμός, χαιρέτα μου τον πλάτανο. Και θα ζήσει η Ελλάδα μόνο με τον τουρισμό? Δεν διδαχθήκαμε από την πανδημία ότι είναι τόσο εύθραστο προϊόν ο τουρισμός? Έχουμε εκτόξευση του κόστους παραγωγής. Κάμψη της πρωτογενούς παραγωγής. Θα χάσουμε φέτος τουλάχιστον το 15% του ζωικού κεφαλαίου. Τι θα απομείνει από την κτηνοτροφία? Και έρχεται εδώ η κυβέρνηση με αυτόν τον προϋπολογισμό να κάνει τι? Να μειώσει τον προϋπολογισμό για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατά 60 εκατομμύρια. Σε σχέση με τον προηγούμενο προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός ο προηγούμενος είχε αντίστοιχη μείωση 60 εκατομμυρίων σε σχέση με τον προπροηγούμενο προϋπολογισμό. Πού πάμε? Ποια ενίσχυση για τα εφόδια? Για να καλλιεργήσει ο αγρότης. Τι θα καταλήξει η Ελλάδα, μια χερσαία γη για τον κτηνοτρόφο? Ποια ενίσχυση? Το ίδιο και με την υγεία. Τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν κίνδυνο κατάρρευσης, φεύγουν γιατροί, δεν αντικαθίσταται και έρχεται η κυβέρνηση με τον προϋπολογισμό να κάνει τι? Να μειώσει τον προϋπολογισμό σε σχέση με τον περσινό στον τομέα της υγείας. Και άντεστε στον ιδιωτικό τομέα να βρείτε την υγειά σας. Πού θα πάει αυτό το πράγμα?
Και έρχεστε εδώ μέσα και παρουσιάζεται μια εικόνα ιδηλιακή, σαν να ζείτε σε άλλο τόπο. Δεν λέω να μην υπερασπιστείτε όπως την πολιτική σας, αλλά δεν έχετε το δικαίωμα να δημιουργείτε ένα παράλληλο σύμπαν. Δεν έχετε το δικαίωμα να θεωρείτε όλους βλάκες και ηλίθιους. Αυτή την ερμηνεία δίνει ο κύριος Μητσοτάκης στο γεγονός ότι ένα ποσοστό του ελληνικού λαού του έδωσε την εντολή στις προηγούμενες εκλογές. Αυτή η κυβέρνηση είχε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης ως μια έσχατη για αυτήν την ευκαιρία. Την μετέτρεψε σε χαμένη ευκαιρία. Δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να χειριστεί το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν κάλεσε κανέναν στην περιφέρεια για διαβούλευση. Κανέναν. Ούτε επιμελητήριο. Με δικές της διοικήσεις. Δικές της εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών. Με δεξιές διοικήσεις. Δεν άκουσε προτάσεις για την περιφέρεια. Καμία. Έχει προηγημένες αποφάσεις. Ξέρει. Business as usual. Τα έχει κουβεντιάσει, δεν ξέρω με ποιους, με πόσους. Μετριούνται στο χέρι, στα δάχτυλα του ενός χεριού. Αυτοί. Στα δάχτυλα των δύο χεριών. Οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Αυτό είναι το μότο. Αυτή είναι η πολιτική που υποσχέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα φέρει το γαλάζιο ουρανό και έφερε το σκότος και το ζόφο. Πήγε τη δημοκρατία πόσο πίσω. Όποιος είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία είναι επικίνδυνος για την ίδια τη χώρα. Κάτι πρέπει λοιπόν να γίνει. Πρέπει να σημάνει πανδημοκρατικός συναγερμός για αντιστροφή της πορείας αυτής. Για μια αναγεννητική πνοή στη χώρα. Αυτονόητο ότι θα καταψηφίσουμε. Αλλά δεν αρκεί μόνο η καταψήφιση και τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Δεν αρκεί μόνο η καταψήφιση του προϋπολογισμού. Πρέπει να υπάρξει ακύρωση στην πράξη ορισμένων βασικών πλευρών του, να αντιστρέψουμε την πορεία φθοράς η οποία είναι ή μάλλον δεν είναι μόνο δημογραφική φθορά. Είναι γενικότερη φθορά. Κανείς δεν γύρισε έξω στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας εκτός από το γιο και να είναι καλά το παιδί της εταιρείας του Ζαγόρη. Κανείς άλλος. Λοιπόν, είναι εθνική επιταγή να αντιστρέψουμε αυτή την πορεία φθοράς. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.